κυρία Κομνηνάκα, καλησπέρα σας. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλησπέρα κύριε Μπαρδούνια, καλή χρονιά και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές. Λοιπόν, να ξεκινήσω λιγάκι με αυτή την περιβόητη παρέμβαση του κυρίου Ντογιάκου. Και θα ήθελα ένα δικό σας σχόλιο για το πώς τη σχολιάζει το ΚΚΕ και τι σκέφτεσαι εσείς σαν κόμμα να κάνετε από εδώ και μπρος στο θέμα των υποκλοπών, γιατί από ό,τι φαίνεται φρενάρει λίγο η ιστορία, δεν πάει τόσο γρήγορο όσο θα θέλαμε τουλάχιστον όλοι οι Έλληνες πολίτες. Δυστυχώς φρέναρε πολύ νωρίτερα από την γνωμοδότηση του κυρίου Ντογιάκου και καθυστερεί αδικαιολόγητα. Η γνωμοδότηση του κ. Ντογιάκου στην πραγματικότητα έρχεται όχι μόνο να υλοποιήσει τον πρόσφατο αντιδραστικό νόμο που ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, αλλά ουσιαστικά να τον ενισχύσει ακόμα περισσότερο, να δώσει αν θέλετε και την ερμηνεία που συμφέρει αυτή τη στιγμή και συνολικά αν πατάει σε ένα σκοτεινό θεσμικό πλαίσιο με βάση το οποίο μπόρεσαν να πραγματοποιηθούν και μπορούν να πραγματοποιούνται οι παρακολουθήσεις, όχι μόνο βέβαια όπως τώρα τον υλοποίησε η Νέα Δημοκρατία, αλλά όπως ενισχύθηκε και τα προηγούμενα χρόνια και από τα προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως εφαρμόστηκε όλα αυτά τα χρόνια και από τις προηγούμενες κόμματα και κυβερνήσεις. Και βέβαια, αν θέλετε, αυτό που αναδεικνύει περισσότερο η όλη αυτή η συζήτηση και η ιστορία της γνωμοδότησης Ντογιάκου είναι η συζήτηση αποκαλύπτει στην πραγματικότητα την ουσία της υποτιθέμενης ανεξάρτητης δικαιοσύνης αλλά και του ρόλου, αν θέλετε, των δίθεν ανεξάρτητων αρχών από τα οποία έχουμε πολύ πικρό ρόλο, ιδιαίτερα στην συγκάλυψη έχουμε πολύ πικρή εμπειρία, ιδιαίτερα στη συγκάλυψη των υποθέσεων των υποκλοπών και των συνακροάσεων και σε βάρος του ΚΚΕ. Μια ιστορία που ξεκινάει από το 2016, εκτείνεται σε βάθος πενταετίας με απανωτά περιστατικά επί δύο διαφορετικές κυβερνήσεις και μέχρι σήμερα ούτε η Νέα Δημοκρατία ούτε το ΣΥΡΙΖΑ ούτε οι αντίστοιχες υποτιθέμενες ανεξάρτητες αρχές που θα έπρεπε να έχουν κινηθεί πολύ πιο γρήγορα και αποτελεσματικά όλα αυτά τα χρόνια έχουν δώσει οποιαδήποτε πιστική απάντηση ή έχουν κάνει και το παραμικρό αν θέλετε για να αποκαλυφθεί στο πέμπρος. Πιστεύετε εσείς, πιστεύει το ΚΚΕ ότι με αφορμή αυτή ακριβώς την παρέμβαση του κυρίου Ντογιάκου ότι δημιουργούνται προϋποθέσεις με τόπου των κομμάτων της αντιπολίτευσης έναντι της κυβέρνησης, ειδικά στο θέμα της ΑΔΑΕ, γιατί από ό,τι ξέρω τις επόμενες μέρες πρέπει να συζητηθεί και η αντικατάσταση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΔΑΕ που λέγει θητεία τους. Ιδιαίτερα για το ζήτημα της συγκεκριμένης νομοδότησης και για το ρόλο που παίζει σε αυτή τη φάση και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, νομίζω ότι περισσεύει υποκρισία από τη μεριά και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας φυσικά, διότι σήμερα κλαίνε για τα αποτελέσματα ή για το ρόλο ή κλαίνε υποτίθεται για το χαμένη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης όταν το ΚΚΕ είχε προτείνει στην τελευταία συνταγματική αναθεώρηση ότι είναι πλέον όριμο και επιτακτικό, κάτι αν θέλετε που πολλές φορές και οι ίδιοι δικαστές το ζητάνε, να πάψει αυτό το έσχος του διορισμού της ηγεσίας των ανώτατων δικαστηρίων από την εκάστοτε κυβέρνηση. Που σημαίνει βέβαια αντικειμενικά ότι υπάρχουν και δεσμεύσεις, δηλαδή, και συναλλαγές. Τι θα μπορούσε να γίνει κατά την άποψη του ΚΚΕ? Θα μπορούσε από συνταγματική αναθεώρηση να έχει καταργηθεί αυτή η δυνατότητα της εκάστοτε κυβέρνησης ουσιαστικά να παρεμβαίνει ευθέως και στην ηγεσία των ανώτατων δικαστηρίων με τον ορισμό της ηγεσίας της και βέβαια αυτό το γεγονός ότι τα κόμματα που σήμερα υποτίθεται αντιδρούν για το ρόλο που παίζει σε αυτή την πολύ κρίσιμη υπόθεση ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου όταν βρέθηκαν εκείνοι είτε σε θέση κυβέρνησης είτε την στιγμή που μπορούσε να γίνει στη συνταγματική αναθεώρηση δεν έβγαλαν τσιμουδιά, δεν ζήτησαν να υπάρξει αυτή η αλλαγή γιατί αν θέλετε
αξιοποιούν κάθε φορά όταν βρεθούν σε θέση της κυβέρνησης και συνεχίζουν να παίζουν παιχνίδια με τη δικαιοσύνη. Αλλά αν θέλετε και ο ρόλος για μας είναι προβληματικός, και ο ρόλος των υποτιθέμενων ανεξάρτητων αρχών, κατά πόσο πραγματικά μπορούν να παίξουν αυτό το ρόλο. Δεν κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα ότι η ανεξαρτησία τους δεν κατοχυρώνεται. Ναι, νομίζω ότι πολλές φορές στην πράξη επιβεβαιώνεται, αποκαλύπτεται το κατά πόσο λειτουργούν ή όχι ανεξάρτητα από, από τα διάφορα συμφέροντα, και είναι για το ΚΚΕ τουλάχιστον προβληματική και πολύ πικρή η πείρα που έχει αποκτήσει για το ρόλο που έπαιξε η συγκεκριμένη ανεξάρτητη αρχή στις περιπτώσεις των επανειλημμένων καταγγελιών των υποκλοπών σε βάρος του, των συνακροάσεων στο τηλεφωνικό κέντρο του ΚΚΕ, όπως βέβαια υπήρχαν και, αν θέλετε, και σε άλλες περιπτώσεις του δημοσιογράφου Κουκάκη, ήταν και τότε, αν θέλετε, χαρακτηριστική καθυστέρηση για την παρέμβαση. Πείτε μου κάτι, κυρία Κομινάκα, επειδή υπήρξε έντονη κριτική από αρκετά κόμματα της αντιπολίτευσης και μέσα ενημέρωσης, με αφορμή αυτή τη σύσκεψη που έχει καλέσει η κυρία Σακελαροπούλου, η πρόεδρος της Δημοκρατίας, την ερχόμενη Δευτέρα, με εκπροσώπους της δικαιοσύνης για θέματα δικαιοσύνης. Γιατί κάποιοι έθεσαν ότι θέμα ότι δεν έχει αρμοδιότητα γι' αυτό, και γενικότερα ενώ μέχρι σήμερα σιωπούσε, ξαφνικά θυμήθηκε της δικαιοσύνης. Κοιτάξτε να δείτε, τώρα και μέσα από τέτοιες προσπάθειες επιχειρείται κατά τη γνώμη μας να αποκατασταθεί και το η τροφή σαν τιμή, αν μπορώ να το πω έτσι, της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, ή και κατά άλλη ανάγνωση ουσιαστικά ενισχύονται οι παρεμβάσεις από τη μεριά της εκάστοτε κυβέρνησης και στο ρόλο που πρέπει να παίξει. Για μας, για το ΚΚΕ, είναι καθαρό ότι ιδιαίτερα σε αυτά τα ζητήματα που απασχολούν, αυτός που πρέπει να επιβάλλει, αν θέλετε, μια διαφορετική αντιμετώπιση και να διεκδικήσει πραγματικά η δικαιοσύνη και να παίξει το ρόλο της και να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που πρέπει να αποδοθούν, είναι ο ίδιος ο λαός, που δεν πρέπει να ανέχεται αυτή την προσπάθεια συγκάλυψης που γίνεται και που κατά τη γνώμη μας γίνεται με μοιρασμένους ρόλους, είτε στα διάφορα κόμματα, είτε, αν θέλετε, όπως έχει αποδείξει και όλη η πορεία μέχρι τώρα, και σε διάφορες αρχές και θεσμούς. Σήμερα ο Πρωθυπουργός συναντήθηκε με την πρόεδρο της Δημοκρατίας. Συζητήσαν διάφορα θέματα και στις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη αναφέρθηκε και στο θέμα των μαρμάρων του Παρθενώνα και είπε ότι με συστηματική και αθώοβη προσπάθεια θα πετύχουμε τον εθνικό στόχο. Θέλω να σας ρωτήσω, ποια είναι η θέση του κόμματός σας και αν θα στηρίζετε μια λογική που λέει, εντάξει ρε παιδί μου, ας μας τα γυρίσουν πίσω για 30 χρόνια, 40, με τη λογική του δανεισμού όπως έγραψαν οι Εγγλέζοι, και μετά βλέποντας και κάνοντας. Νομίζω ότι η θέση των γλυπτών του Παρθενώνα είναι εκεί όπου ανήκουν, και είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να γίνει δεκτό οτιδήποτε άλλο από το να επιστρέψουν τα γλυπτά του Παρθενώνα στην πραγματική τους κοιτίδα, δηλαδή να επιστρέψουν στη χώρα μας, και οποιαδήποτε άλλη κίνηση, αν θέλετε, που γίνεται, ιδιαίτερα η αποδοχή αυτής της λογικής του δανεισμού, όπως φαίνεται, στην οποία φαίνεται να, το πούμε έτσι, να καταλήγει η κυβέρνηση, στην πραγματικότητα νομιμοποιεί μία παραπέμπει στις ελληνικές καλένδες το όριμο αίτημα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα, διότι δανεισμός γίνεται προς κάποιον που δεν το ανήκει αυτό που του δανείζεται. Άρα δεν μπορούμε να συζητάμε ή να γίνει δεκτό ότι θα μπορέσει να επιλεγεί μια τέτοια ότι θα μπορέσει να ακολουθεί αυτός ο τρόπος για να έρθουν θα μπορούσαν να αποδεχτούν το δανεισμό, γιατί στην πραγματικότητα είναι σαν να αποδεχόμαστε το γεγονός ότι δεν υπάρχει κυριότητα και δεν θα έπρεπε να ουσιαστικά έχει και μια έχει πολιτική σημασία ο τρόπος που επιλέγεται και πώς διεκδικούνται από την εκάστοτε κυβέρνηση, αν θέλετε,
η επιστροφή των γλυπών και ο τρόπος που επιλέγεται να υποχωρήσουν απέναντι σε αυτό το, ναι, το δίκαιο κατά τη γνώμη μας αίτημα. Τώρα κυρία Κομνηνάκα, η χώρα βαδίζει προς τις εκλογές, τώρα θα είναι τον Απρίλιο, θα είναι τον Μάιο, θα, σε λίγο καιρό θα ξέρουμε ούτως ή άλλως. Μικρή διαφορά πλέον, κάνε βεβαίως. Και η πρώτη εκλογική διαδικασία είναι με την απλή αναλογική. Δεν ξέρω αν είναι 100% απλή αναλογική, αλλά τέλος πάντων είναι μια παραλλαγή της απλής αναλογικής. Από αυτή την κάλπη ενδεχομένως να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις δημιουργίας μιας ευρύτερης, ας το πούμε έτσι, προοδευτικής κυβέρνησης. Το κόμμα σας θα μπορούσε να συμμετάσχει σε μια τέτοια κυβέρνηση? Υπό προϋποθέσεις, φαντάζομαι. Έχει απαντηθεί πολλαπλώς. Και κοιτάξτε, το πρώτο ζήτημα που πρέπει κανείς να απαντήσει είναι κατά πόσο πράγματι μπορούν αυτά τα κόμματα που υποτίθεται μιλάνε για την προοδευτική κυβέρνηση να παρουσιάζονται ως εκφραστές της πρόοδου. Γιατί και το κατά πόσο ήταν οι προοδευτικές οι κυβερνήσεις τους φάνηκε και όσο βρίσκονταν και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση και βέβαια αν θέλετε και από τη στάση που κρατάνε και τώρα ως αντιπολίτευση. Γιατί στα βασικά στρατηγικά ζητήματα δεν υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση από την Νέα Δημοκρατία, όπως ας πούμε για παράδειγμα την εμπλοκή και τις δεσμεύσεις που έχει η χώρα μας στο ΝΑΤΟ, με συνέπεια την εμπλοκή της χώρας μας σε έναν επικίνδυνο πόλεμο με βαρύτατες συνέπειες και για το δικό μας το λαό, όπως για παράδειγμα την εμπλοκή και τις δεσμεύσεις που έχει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση και το, αν θέλετε, αυτό που θα αποτελέσει και για την επόμενη κυβέρνηση το πρόγραμμά της, το προδιαγεγραμμένο πρόγραμμα που είναι η δέσμευση για τους όρους του Ταμείου Ανάκαμψης, τα βασικά ζητήματα που οδηγούν στην ενεργειακή φτώχεια και την ακρίβεια του λαού, όλα αυτά δεν υπάρχει πραγματική διαφωνία μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ και άλλων μικρότερων κομμάτων. Να σας ρωτήσω άρα κάτι. Εκεί, ναι, ναι. Πού πραγματικά μπορεί να βρει ή να, πώς μπορεί πραγματικά να αναποθέσει τις ελπίδες του λαού για ένα τέτοιο προοδευτικό μείγμα, όταν σε αυτά τα βασικά και στρατηγικά ζητήματα το πρόγραμμα της επόμενης κυβέρνησης είναι προκαθορισμένο και δυστυχώς με αντιλαϊκό και αρνητικό πρόσημο για το λαό. Άρα σε μια τέτοια κυβέρνηση το Κομμουνιστικό Κόμμα όχι μόνο δεν έχει καμία θέση, ούτε πρόκειται να δείξει ανοχή, αντίθετα θα βρεθεί απέναντι σε τέτοιου είδους επιλογές που είναι δεδομένο ότι θα είναι σε βάρος των λαών, όπως αν θέλετε ήταν και έχει ήδη ο ίδιος ο λαός εμπειρία από το πώς τελικά και οι διάφορες εκδοχές του μικρότερου κακού, των κυβερνήσεων του μικρότερου κακού, πώς τελικά αποτέλεσαν, τον οδήγησαν σε ακόμα μεγαλύτερα βάρη και τα προηγούμενα χρόνια. Να σας ρωτήσω όμως κάτι. Αν φερρυπίνεις με την πρώτη κάλπη, δεν υπάρξει κυβέρνηση. Και πάμε εσείς στη δεύτερη κάλπη, στις δεύτερες εκλογές, όπου θα απολωθεί το κλίμα, θα υπάρξουν πολύ πιο σκληρά διλήμματα. Δεν σας προβληματίζει το γεγονός ότι θα μπορούσε να πιεστεί η βάση του κόμματός σας και κάποιοι που ενδεχομένως θα ήθελαν να φύγει ο κ. Μητσοτάκης να πάνε να ψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ? Όπως γινόταν παλιά χρόνια, παλιά με το ΚΚΕ φεύγαινε το ΠΑΣΟΚ και έλεγε να φύγει η δεξιά, ψηφίστε ΠΑΣΟΚ, και κάποιοι πήγαιναν και το κάνανε. Γι' αυτό εμείς καλούμε τον λαό να καλέσει τη μνήμη του και την εμπειρία που έχει μέχρι τώρα. Γιατί με τέτοιου είδους ψευτοδιλήμματα πορεύτηκαν τα εκάστοτε δύο μεγάλα κόμματα, είτε ήταν η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, είτε η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, πορεύτηκαν για δεκαετίες και τελικά αυτά τα ψευτοδιλήμματα οδήγησαν σε ακόμα μεγαλύτερα διέξοδο το λαό. Εμείς λέμε λοιπόν, και γι' αυτό δίνουμε τη μάχη να συνειδητοποιήσει ο λαός, ότι αυτό που είναι το πραγματικό διακύβευμα στις σημερινές εκλογές δεν είναι το αν θα κυβερνήσει ο ένας ή ο άλλος σε ένα προηλημένο, αν θέλετε, πρόγραμμα και με προηλημένες αποφάσεις. Κρίνεται στο τι δύναμη θα έχει ο λαός την επόμενη μέρα να αντισταθεί απέναντι σε αυτές τις προηλημένες αποφάσεις, να δώσει τη δική του μάχη για να μην μπαίνουν συνεχώς
τα δικαιώματα και οι ανάγκες του στα στενά περιθώρια και στον κορσέ των δημοσιονομικών αντοχών και των αντοχών της οικονομίας που τα έχουν ως ιερό Ευαγγέλιο όλα τα άλλα κόμματα. Και βέβαια αυτά πάντα γίνονται για να μπορέσουν να εξασφαλίζονται από την άλλη μεριά πακτολός χρηματοδοτήσεων που δίνονται αφιδώς. Εκεί δεν υπάρχουν ούτε όρια της αντοχής της οικονομίας, ούτε δημοσιονομικά μεγέθη που οδηγούν τη χώρα σε εκτροχιασμό, όταν πρέπει να δοθούν αφιδώς σε μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα και σε βάρος των λαϊκών αναγκών. Άρα νομίζουμε ότι αυτό που θα εκτιμεί και εκτιμάει ο κόσμος και που θα πρέπει να λάβει υπόψη του στις επόμενες εκλογές είναι το πόσο πιο δυνατό θα βγει το ΚΚΕ, γιατί είναι η μόνη δύναμη που πραγματικά θα εγγυηθεί την προστασία της ζωής, των δικαιωμάτων του και θα δώσει όλες του τις δυνάμεις στο να σηκώσει πραγματικά ο λαός ανάστημα όπως πρέπει σήμερα. Ωραία. Κυρία Μαρία Κομνηνάκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Καλό απόγευμα. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλώς ευχαριστώ.